Νάταλη. Εγγραφείτε στο κανάλι μου, ακολουθήστε με και θα μάθετε πώς να κάνετε τον κόσμο να σας θαυμάζει. Θα λέω χαζομάρες και βλακίες και θα γίνω και διάσημη. Διάσημη ίσως γίνεις, όμως θα νιώθεις καλά μετά από αυτό. Δημιούργησε, όμως κάτι αληθινό. Πες ποια πραγματικά είσαι. Μην παραπιάνεις. Όχι. Δεν ήθελα τέτοια δημοσιότητα. Δεν θα το κάνω. Για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Πώς είναι έτσι αυτή! Κοριτσάκι μου, δεν κοιτάχτηκες στον καθρέφτη πριν την ανεβάσεις. Έλεος της απέσια Ιουπ! Για να δούμε τι έχουμε άλλο. Πώς γράφει έτσι αυτός? Αχ, νομίζω πως τα δόντια σου κόβουν περισσότερο από το κεφάλι σου. Έλεος! Με αυτό τον απέσιο τρόπο επικοινωνείς την καθημερινή σου ζωή. Περπατάς τον δρόμο, βλέπεις τον κόσμο και τους λες καλημέρα, είστε απέσιοι. Γιατί το κάνεις τότε στο διαδίκτυο? Γιατί κρύβεσαι πίσω από μια οθόνη? Επικοινώνεσαι αν θες, αλλά με σεβασμό. Όχι, παιδιά. Εγώ είμαι η απέσια και ανεγκέφαλη. Όχι εσείς. Συγγνώμη. Φωτογραφίες που βγάλαμε υπέροχες. Ήταν εγώ σου σίγουρα μία. Τώρα πια όμως. Εδώ που πέφτει η Άννα είναι υπέροχη. Θα γελάσουν όλοι. Δεν νομίζω να είναι και τόσο καλή ιδέα. Έχεις πάρει την έγκρισή τους. Είσαι σίγουρη ότι δεν τους ενοχλεί να ανεβάσεις τις προσωπικές τους στιγμές? Μοιράσου. Αλλά αυτά που αφορούν εσένα. Όχι. Ίσως τους ενοχλήσει να δημοσιεύσουν τις προσωπικές τους στιγμές. Θα ανεβάσω μόνο αυτούς που αφορούν εμένα.